Όσο και αν δεν θέλω να το πω, αυτή είμαι εγώ. Γελάστε ελεύθερα. Που υποτίθεται κάνω γυμναστική και συγκεκριμένα stretching. Έχω βρει μία top YouTuber που με κάνει να γυμνάζομαι συνεχόμενα εδώ και ένα εξάμηνο. Είναι η πρώτη φορά μετά την ενηλικίωσή μου που είμαι τυπική με τη γυμναστική και κάνω το λιγότερο 4 φορές την εβδομάδα. Εν τω μεταξύ, αυτή η γυμνάστρια έχει ένα τέλειο σκυλάκι και δεν ξέρω πώς, αλλά καταφέρει να κάνει γυμναστική, κάτι που εμείς δεν θα έλεγα πώς το κάνουμε. Νομίζω είναι ολοφάνερο πως κοροϊδεύω και εσάς και εμένα αυτή τη στιγμή που έχω τη Μέλανη, η οποία το βρίσκει πάρα πολύ διασκεδαστικό και καταλήγουμε να παίζουμε παρά να γυμναζόμαστε. Όποιος έχει σκυλάκι καταλαβαίνει, όποιος δεν έχει να τρέξει να υιοθετήσει και να καλυτερέψει τη ζωή του. Υπάρχουν παντού καταφύγια με σκυλιά όλων των ηλικιών και μεγέθων. Αλλά ας γυρίσουμε στο θέμα μας, το οποίο είναι η βραδινή μου ρουτίνα και συγκεκριμένα το skincare που κάνω και με έχει βοηθήσει στην ακμή που αποφάσισα να εμφανιστεί τώρα στα γεράματα. Επίσης να πω πως συνήθως μετά τη γυμναστική πάω την κόρη βόλτα, αλλά επειδή θα πάμε στο Χρήστο να κοιμηθούμε, παρέλειψα αυτό το βήμα. Μην λέμε ψέματα, όλοι όταν κάνουμε διάλειμμα πιάνουμε το κινητό για υποτιθέμενη χαλάρωση και χανόμαστε εκεί μέσα για μισή ώρα το λιγότερο μέχρι να αποφασίσουμε να συνεχίσουμε τη ζωή μας. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να κάνω το skincare ακριβώς μετά τη γυμναστική, γιατί έχω ακόμα υπερένταση που σημαίνει πως θα κάτσω να το κάνω σωστά και δεν θα παραλείψω κανένα βήμα. Αλλά πρώτα πρέπει να κάνω ντους, γιατί πρέπει να ανακουφίσουμε το σώμα μας και τους μύες, γιατί πιο πριν έπαιζα και με τα βαράκια. Πόσο ενοχλητικό είναι το καρέ μαλλί. Δεν πιάνεται, δεν είναι βολικό και θέλει συνέχεια να είναι περιποιημένο. Εμείς οι κουμότρες βαριόμαστε να κάνουμε τα δικά μας μαλλιά. Θέλουμε να κάνουμε τον αλωνών, οπότε άλλος ένας λόγος να με εκνευρίζει. Αλλά εντάξει, θα το συνηθίσω. Τουλάχιστον να βγει το καλοκαιράκι και μετά θα το μακρύνω. Ο Χρήστος δεν ξέρω αν θα το πάρει καλά, αλλά όλα μέσα στη ζωή είναι ρε παιδί μου. Αφού περιμένω περίπου 5 λεπτά να αρχίσει να βγάζει επιτέλους ζεστό νερό, μπορώ να μπω να σαπουνιστώ και μετά να αρχίσω να ξεβάφουμε. Γιατί πριν από τη γυμναστική έκανα κάτι TikToks και έπρεπε να βαφτώ. Επίσης να πάτε να με κάνετε follow, να φτάσουμε τους 100.000 τώρα που ξαναξεκίνησα να το χρησιμοποιώ. Εμένα μου αρέσει να χρησιμοποιώ σαπούνι. Τα μαντιλάκια με χδέρνουν, τα άλλα όπως τα μισελέρ και όλα αυτά δεν με τρελαίνουν και γενικώς δεν έχω βρει κάτι πιο βολικό από αυτό. Τρίβω τη μούρη μου, τα μάτια μου προσέχω να μην τα πολυτρίβω, να με πιέζω ιδιαίτερα, ειδικά όταν δεν έχω βάλει κάποιο πάρα πολύ αδιάβροχο προϊόν. Μετά ξεβγάζουμε με έναν πάρα πολύ normal τρόπο και άφθονο νερό. Πάντα στο χλιαρό, δεν κάνει καλό το ζεστό νερό, ούτε στα μαλλιά ούτε στο δέρμα. Και τώρα είμαι έτοιμη να βγω από το μπάνιο και να σφουγγαρίσω γιατί είμαι και καλή νοικοκυρά. Αλήθεια δεν καταλαβαίνω πως βολεύεστε να σκουπίζεστε με πετσέτα, δεν στερεώνεται αυτό το πράγμα. Αλλά το μπουρνούζι είναι στα άπλυτα, οπότε δεν έχω άλλη λύση. Αυτή είναι η ζωή ενός YouTuber. Πρέπει να τρέχεις πίσω από την κάμερα και να μην την ξεχνάς γιατί μπορούν να σου την κλέψουν. Βέβαια εντάξει, εγώ τώρα είμαι μέσα στο σπίτι, δεν μπορεί να με την κλέψει κάποιος, αλλά καταλάβατε. Έλα πάρ' το transition στην πιο απλή έκδοσή του. Φοράμε τα μαύρα μας, λες και θα πάμε σε κηδεία, αλλά τι να κάνουμε, κουμότρια ήμουν, αυτά έχω. Και τώρα μπούμε στο θέμα μας για σήμερα, επειδή με ρωτάτε κιόλας πάρα πολύ συχνά για τη θεραπεία, για την ακμή, είπα να το αναλύσω σε ένα βίντεο. Δεν συνέχισα τη θεραπεία με τη δερματολόγο γιατί αποφάσισα να μην πάρω τα χάπια. Λόγω του ότι είμαι 21 και τα χάπια είναι πάρα πολύ δυνατά και μόλις τελειώσει τη θεραπεία θα πρέπει να περιμένεις πάρα πολύ καιρό για να μπει στη διαδικασία γονιμοποίησης, ενώ το έχω δηλώσει πως ούτε θέλω παιδιά, ούτε τα πάω καλά με αυτά, αλλά επειδή δεν ξέρω και τι θα θέλω σε 2-3 χρόνια, καλό είναι να σκέφτομαι αρκετά κάτι τόσο σοβαρό. Αν ήμουν κάτω των 23 θα το έκανα με κλειστά τα μάτια, αλλά τώρα με φοβίζει. Άσε που θα έπρεπε να σταματήσω και τη γυμναστική, που τώρα που πήρα μπρος δεν θα ήθελα να σταματήσω. Επίσης δεν έχω και τρομερό θέμα με τα σπυράκια, βγάζω 4-5 στο πηγούνι όταν έχω τα γυναικολογικά μου. Τη διατροφή μου την έχω φτιάξει αρκετά, οπότε δεν βγάζω καινούργια σπυράκια λόγω ζάχαρης. Και ναι, αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν κάνω τη θεραπεία με τα χάπια. Το σαπούνι και η κρέμα είναι από Fresiderm, δεν είναι sponsor το βίντεο. Αυτά μου πρότεινε η γιατρός, αυτά χρησιμοποιώ
βλέπω πως κάνουν δουλειά, γι' αυτό τα συνεχίζω και σας τα δείχνω. Βέβαια, γνωρίζετε κάποιο προϊόν και έχετε να μου προτείνετε, δεν έχω κανένα θέμα. Γράψτε το στα σχόλια και θα το ψάξω. Το ηλεκτρικό βουρτσάκι με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Δεν υπάρχει το πως κάθεται η κρέμα αν έχω πληθεί με τα χέρια και πως κάθεται με το βουρτσάκι. Πραγματικά με έχει βοηθήσει αρκετά και δεν το περίμενα, γιατί να πούμε και την αλήθεια, είναι μια φθηνή απομίμηση, αλλά πραγματικά είναι top. Και κάτι τελευταίο που κάνω είναι να σκουπίζω με χαρτί κουζίνας. Αν και προσπαθώ να αλλάζω ανά 3 μέρες περίπου πετσέτα, βλέπω πως αυτό δουλεύει λίγο καλύτερα. Βέβαια είναι λίγο κακό για το περιβάλλον, αλλά εντάξει, κοιτάω να μην παίρνω κατοφύλλα. Και κάτι τελευταίο για τους εξυπνάκηδες, δεν πρόκειται να φάω, γι' αυτό έκανα όλη τη διαδικασία με την υγιεινή του στόματος. Αλλιώς θα την έκανα μετά το φαγητό. Πω πω, ενός λεπτός υγιή για αυτό εδώ το πράγμα. Πραγματικά χαίρομαι που έκανα περιποίηση προσώπου στη σχολή, μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο. Ένα, δείτε το με τα μάτια σας, είμαι τρελή. Δεν είμαι τρελή. Το καρέ, δείτε το πάλι. Έχει γίνει σαν να μην πω τι. Πάλι θέλει χτένισμα, δουλειά δεν έχουμε, ισιώνουμε τα μαλλιά μας. Αντί να μακρύνουνε, θα τα κάψουμε. Γιατί τα κάτω-κάτω είναι και κοντούλια, δεν πιάνονται με το πιστολάκι να τα κάνω. Θέλουν τη μασιά τους, αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι το βίντεο με τη βραδινή μου ρουτίνα. Το μόνο που δεν σας έδειξα που κάνω είναι ότι βάζω αυτήν εδώ την μάσκα, θα την πω εγώ. Στην ουσία είναι ένα τζέλ και δυο κρεμούλες σε σωληνάρια που τις τοποθετείς εδώ μέσα, τα ανακατεύεις και τα χρησιμοποιείς. Το βάζεις κάθε βράδυ. Εγώ παίρνω μια μπατονέτα, τα ανακατεύω, γιατί αν δείτε από κοντά αυτά τα δύο, κάνει τέτοιο. Πώς το λένε, καταλάβατε? Το ένα είναι πάνω και το άλλο είναι κάτω. Τέλος πάντων, δεν θυμάμαι πώς λέγεται η λέξη. Παίρνω μία μπατονέτα, τα ανακατεύω όλα μαζί για περίπου 30 δεύτερα και στη συνέχεια τοποθετώ κυρίως εδώ πέρα που έχω τώρα πια θέμα, γιατί στα μάγουλα έχει φύγει. Αυτά που βλέπετε εδώ είναι μόνο σημάδια. Έχω να βγάλω σπυράκια πάρα πολύ καιρό. Τα τοποθετώ εκεί πέρα. Το αφήνω όλο το βράδυ να δράσει. Προσοχή όσοι πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε, να ξέρετε ότι είναι σαν χλωρίνη. Όπου ακουμπήσει, το ξεθοριάζει. Άμα ακουμπήσει τα ρούχα σας, άμα ακουμπήσει τα παπλωματά σας, το οτιδήποτε, το ξεθοριάζει. Οπότε, εγώ βάζω μία ό,τι να είναι πετσέτα που δεν με ενδιαφέρει, πάνω από το μαξιλάρι, ώστε να μην λερώσει, μαξιλαροθήκη κτλ. Και δεν τη χρησιμοποιώ όταν πάω στο Χρήστο, γιατί φοβάμαι να μην του χαλάσω τα δικά του πράγματα. Επίσης είναι πάρα πολύ δύσκολο να τη βγάλεις το πρωί. Εγώ τρίβω και με τα χέρια μου, τρίβω και με το βουρτσάκι. Με το βουρτσάκι, επειδή δεν είναι σκληρά τα βουρτσάκια του, τα πώς τα λένε αυτά, δεν είναι ότι τρίβει για να βγει, δεν ξέρω τι πρέπει να κάνεις. Πραγματικά θέλει τάμα για να το βγάλεις αυτό το πράγμα, αλλά κάνει δουλειά, το προτείνω, πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, μια εγγραφή, ένα σχόλιο, ένα ό,τι επιθυμείτε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!